Ενθουσιασμένη. Αύριο μάλιστα θα πάω σε μια άλλη και σκοπεύω να καλέσω και τη σύζυγό σα. Ναι, πραγματικά να χρειάζεται σύζυγό σα. Γιατί? Δεν πάτε σε επίδειξη μόνο, κυρία. Πέτσα μου σε άλλο είδο επίδειξη πάτε. Κάνω λίγο σε εννοείται. Τώρα μην τα βγάλω τα πια στη χώρα. Δεν καταλαβαίνω τι να βγάλετε. Αυτά που βγάλετε σήμερα το βράδυ. Ποιο βράδυ, τι έβγαλα. Σαν πω πρόλαβα να δω. Μήπω είδατε άγνωστο. Δεν δουλεύει. Μήπω έχετε πιει πολύ και είστε μεθυσμένο. Δεν φταίει εσύ, εγώ φταίω που δεν σε έβγαλε και το βράδυ έξω και να βρεθεί. Μα για ποιο βράδυ μιλάτε, πιτέ μου δεν καταλαβαίνω. Όχι για το μεγάλο άνοιγμα. Ποιο άνοιγμα. Τι χαμογελαστή δεν κάνει. Με δουλεύετε. Εσύ με δουλεύετε, σε έπιασα με το λύκο στο δάσκα. Εγώ με λίγο, μη χειρότερα. Τι κόκκινο σκουπίτσα είναι. Λέμε τον διευθυντή να κάνει τραβάλε. Με τον κύριο Καραφοντίου, εγώ στι φούνιε. Στο αμάξι μέσα. Εσεί λοιπόν είπατε όλε αυτέ τι βλακίε στο Γιαννάκι μου και μου είπα όλα και είναι τα οικονόμενα από το τηλέφωνο. Αισθάνομαι καλά. Είστε κιόλα έγκυο. Είναι ντροπή. Αν είχε τεράστιο σε γιατί με την έκανα τόσο ψηλή τη πιπαλίνου, νιώθω πάρα πολύ πληγωμένη. Ευχαριστώ. Με βρήκατε ανυπεράσπιστη μια μόνη και φτωχή γυναίκα και με τη λιδόνετε το σάσπι. Δεν με λυπάστε καθόλου. Αν την επικοινωνία. Αν νιώθετε το σπαραγμό μου. Το μάτσα για το πουλί μου και το παιδί μου. Αλλά ξέρω τι θα κάνετε όλα αυτά γιατί συλλέβετε. Του Καραφοντίου. Το Γιαννάκι μου που παίρνει τι προαγωγέ με το σπαθί του. Πού είσαι ο μεγάλο σπαθί, Γιαννάκι. Θα σα κάνω μήνυση για αυτέ τι συκοπατίε. Τι τάσκε, Ρέστα, πώ πρέπει να του συγγνώμη. Το πετώ. Χέρια. Α, σα πω καλά. Ο Γιαννάκι τώρα. Κοίτα καλά, κακομίρι μου, γιατί αυτέ οι κακοίδε θα συνεχίσουν την καριέρα σου. Βγάλω όλα τα πια στην χώρα, δεν ξέρει εμένα καλά. Α, λίγο την πόρτα. Λίγο την πόρτα, λίγο την πόρτα. Λίγο την πόρτα, λίγο την πόρτα. Λίγο την πόρτα, παλεύουμε με την Ρωμαϊκή, ρε. Το πάρτε και πηγαίνετε μες στην κουζίνα, ρε. Και ρίξτε και γονάτα, ρε. Κανά, ρε, κανά. Και απομάσαι, μωρέ, και απομάσαι. Ποιο, δεν με ξέρεις καλά εμένα. Θα τις βγάλω όλα τα πια στην χώρα, ρε. Δημοκρατία, ρε. Μπορεί το Πασόκ να είναι στην κυβέρνηση, ένα λαός να είναι στην εξουσία. Ο κυρίαρχος λαός, κυρίαρχος. Ο κυρίαρχος, κύριε Ντάμπη. Καλώς σας βρήκα. Τι κάνω, είμαι καλά εγώ, ε. Εγώ σας βλέπω μια χαρά και μαθωτιστά. Ναι, είχα πάει στον γιατρό. Τι σας βρήκε. Διοξίδιο του θείου και άζωτο. Με κολομέτρησε και μου βρήκε 42 κολομετρικές μονάδες. Του μου είπε να μην τρώω όσπρια, γιατί έτσι και την αμμονή θα σκοτώσω 30 περιστέρια σήμερα. Το μάθε κυκλοφορούμε καταλήτη. Από τον έπος φαίνεται κατάλοιπο και αυτό της προηγούμενης κυβέρνησης. Σας έβαλα εδώ μερικά σοκολατάκια. Πώς ξέρετε ότι είμαι δυσκύλιος. Πώς. Ποιος καλός έρθες εδώ. Α, ήρθα κύριε Δρόμπα να σας ανακοινώσω μια απόφαση που σας αφορά. Μίλησα και με τον διοικητή σας σχετικά. Τι γνώμη έχετε για το άνοιγμα. Τι δεν κάνεις. Το άνοιγμα της λαοπρόβλητης κυβέρνησής μας προς την επαρχία. Διδημότικο τσουγούς, διδημότικο τσουγούς. Παντεδήποτα κύριε. Όχι, εξαρτάται με που φταίνει το άνοιγμα. Τι πάει να πει αυτό παντού. Μπορεί να φτάσει και μέχρι το σουφλί. Το γλιτώσαν το διδημότικο. Ορίστε. Δεν άκουσα καλά, είπατε σουφλί ή σουβλί. Εφλί ή με βλί. Όπως λέμε, κούλια πρώτα, καταλάβατε εκεί το πρώτο. Το θέμα πρέπει να το δει κανείς πλουραλιστικά μέσα από τις άπιες δομές πάνω στις οποίες χτίστηκαν οι πόλεις. Υπάρχει υδροκεφαλισμός και συγκεντρωτισμός. Πρέπει να αφήσουμε επιτέλους τα αστικά κέντρα. Ακούστε, γιατί εγώ εκείνο το βράδυ. Ποιο βράδυ? Πού βρέχε. Πού βρέχε μονοτονά. Έφυγε σ' αγάπη μόνο. Α, κι αυτό σ' αγάπη μόνο. Το ξέρετε το λυκόφωτο. Τι είναι αυτό, κυλικούς. Ένα χωριό κοντά στον Εύρο, έξω από το σουφλί. Και έξω από το σουφλί. Μάλιστα. Γιατί. Εκεί χτίστηκε. Έξω από το σουφλί χτίστηκε. Πολύ έξω από το σουφλί. Για να μου λέτε ότι πάω πρέπει στη Ρωσία. Μα είναι επίτευα πράγματα να συμβαίνουν αυτά σε μια δημοκρατική κυβέρνηση, κύριε Διευθυντά μου. Δεν σας καταλαβαίνω καθόλου, κύριε Δρόμπα. Ο κυρία μου εδώ είστε. Τι κάνετε, κυρία Καραφοντίου. Πολύ καλά, ευχαριστώ. Παρακαλώ, καθίστε. Ευχαριστώ. Χαθήκαμε από εκείνη τη μέρα πρωτογνωριστήκαμε εδώ, ε! Έλα, λίγο ψαλακίδι. Μα λέμε. Άτομ. Μάθατε τίποτα, κύριε Δρόμπα. Όχι, ξεματιάσματε. Λοιπόν, τα νέα σας, πώς είστε, καλά. Ας τα λέμε καλά, δηλαδή τι καλά, τέλος πάντων. Σας βλέπω λίγο αναστατωμένη. Συμβαίνει κάτι? Όχι, τίποτα δεν συμβαίνει. Ρώτησα την κυρία, όχι εσάς, κύριε Δρόμπα. Κύριε Καραφωτίου, μου συμβαίνει κάτι το τρομερό. Καλά, κουτά μάρες, ένας μόνο κέφαλος. Πείτε εδώ, πήγε από εκεί, ναι. Ας φέρω λιγάκι νεράκι από την κουτσίνα. Δεν σας φαίνεται καλύτερα μια σπιρίνη. Μια σπιρινούλα από την κουτσίνα, ναι. Εσείς τα μείνετε. Τι θέλετε να έρθω κι εγώ στην κουτσίνα. Όχι, τα μείνετε εγώ στην πετσίνα. Εσείς και λόγω πονοκεφάλου μην μιλάτε, προπαντός μην μιλάτε. Μην μιλάτε. Μην μιλήχει. Μην μιλήχει, θα σας αγκαλίσει. Μην μιλήχει. Πώς τον είδες? Δεν τα βλέπω καθόλου εύκολα τα πράγματα. Ας όψε τη ώρα και στιγμή που βρεθήκαμε σε εκείνο το δάσος. Τα κακό έγινε τώρα. Μαζί σου μπορούσα να μην γίνει. Thank you.
αρχή, αλλά μη σε απασχολεί καθόλου. Θα τον τακτοποιήσω με αυτά εδώ. Τι είναι αυτά? Αλεύρι. Αλεύρι. Mm-hmm. Δεν το κάνεις το αλεύρι. Τώρα θα δεις, έχω ένα σχέδιο, είδα το σακάκι του εδώ. Ένα σακάκι που συνήθως φοράει στο γραφείο. Σε λίγο θα ακούει καραφωτίου και θα τρέχει ο κύριος Δρόμπας, μη σε απασχολεί. Πάρα πολύ ωραία. Πότε φεύγεις για Παρίσι? Αύριο. Εγώ πότε να έρθω? Άσε τώρα, θα σου πω, δεν κατάλαβα. Άσε πρώτα να τακτοποιήσουμε τον μπέρδεμα που γίνει με αυτόν εδώ και μετά. Εδώ είναι, εδώ είναι η Ασπιρινούλα. Έψαχνα, έψαχνα, παραλίγο να τη φέρω που πει. Μα δεν είναι η κόρη τη κυραπίτσα. Σιγά σιγά κυραπίτσα. Λοιπόν, αγαπητή κυρία, σας ακούω. Όχι, εντάξει τώρα, κυρία Πίτσα. Όχι, κύριε Γραμμάρη. Πώς να συνέλθω μετά από αυτά τα έσχη που άκουσα? Έσχη? Ρένα, τις βαλίτσες. Ποιες βαλίτσες? Οτιδήποτε. Κύριε Δρόμπα, αφήστε επιτέλους την κυρία να μιλήσει. Μάλιστα, Ρένα, θα μιλήσει τις βαλίτσες. Αλλά και υπόψη, κύριε Δητά μου, ότι είμαστε και άνθρωποι, κύριε Δητά μου, και κάνουμε και λάθη, κύριε Δητά μου. Και πολύ περισσότερο υπάρχει σκότος, κύριε Δητά μου. Ειλικρινά δεν σας καταλαβαίνω, κύριε Δρόμπα. Θα σας συνιστούσα να κάνετε μια εξέταση νεύρων. Μάλιστα, και νεύρων και οφθαλμών. Γιατί τώρα τελευταία δεν βλέπω καλά, κύριε Δητά μου. Και ξέρετε, έχω και γυναίκα και παιδί και περιμένω και έγκυος, καταλάβατε. Ειλικρινά δεν τα λούμπες, κύριε Δρόμπα, παρακαλώ, κυρία μου, συνεχίστε. Λες να μην ήταν αυτό. Λες να κάνω λάθος. Δεν μπορεί ο ροκόρος, ήταν άσπρος αυτό. Πάλι παραμιλάτε. Μη μιλήσει. Η κατάστασή σας βλέπω ότι χειροτερεύει, πριν ήσασταν μια χαρά. Ναι, ας όψε το άνοιγμα. Παρακαλώ, κύριε μου, σας ακούω. Κύριε Καραφωτή, τι να σας πω. Ο κόσμος είναι πάρα πολύ κακός. Σίγουρα. Είπανε στο Γιαννάκη μου ότι δείχνει τον απατό. Τρομερό. Και με ένα πρόσωπο υψηλά ήσταν. Τρομερό. Και αμέντε δική. Ανήκουστο με ποιον. Με εσάς. Ευχαριστώ. Τι πάω, απίστευτο. Εσείς, κύριε, πού πάτε? Για τις βαλίτσες. Ποιες βαλίτσες, τι βαλίτσες? Εδώ ακούγονται σημεία και τέρα. Και εσείς μένετε απαθείς. Τι συκοφαντικά μυθεύματα είναι αυτά που ακούγονται μες στο σπίτι σας? Μυθεύματα! Βεβαίως! Αφιβάλλετε! Πώς το έπατε το χωριό Λυκόπουλο? Γιατί πετάγεστε τώρα από το ένα θέμα στο άλλο? Είμαι πεταχτούλης. Τόσο απέσια και απίστευτα αυτά, όσο απίστευτο είναι να μου πούνε ότι ένας εμπιστός μου άνθρωπος παίρνει, ας πούμε, ναρκωτικά. Παραδείγματος χάρη εσείς. Εγώ! Θεολόγος το λέει. Είναι δυνατόν ένα τίμιο, ένα ακέραιο, ένα υπέρ από πάσης υποψίας όργανο όπως εσείς να παίρνει ναρκωτικά? Είναι δυνατόν λοιπόν μια τίμια, μια ακέραιη, μια υπερανοπάσης υποψίας κυρία να απατά τον άντρα της? Αποκλείονται και τα δύο. Δεν αποκλείονται. Για το πρώτο ναι, αλλά για το δεύτερο. Δείτε παρακαλώ ένα τσιγάρο. Βεβαίως, ναι. Μισό λεπτό, κύριε. Κάψω σακάκι εδώ. Εδώ είναι, ορίστε. Πάρτε όσο θέλετε, με έκαψες μόνο πίνε λόγι, με έκαψες. Τι είναι αυτό? Τσιγάρα. Ξέρω εγώ. Θα βγάλω ένα καινούργιο τσιγάρο, σηκώνει. Ξέρω μάλλον ναρκωτικά. Μπράβο, τι πράγμα! Μην φωνάζετε τώρα. Τι ναρκωτικά! Τι ήταν τα ναρκωτικά, τσέπη μου! Αυτό εσείς θα μας το πείτε. Μα τι πάνε για αυτό το στόχο, δεν ξέρω τίποτα. Ηρεμήστε, μην κάνετε εσύ. Στο κάτω-κάτω της γραμμής δεν χάλασε ο κόσμος, δεν καθαρίστε και λίγο ναρκωτικά. Δεν είναι κυρία Πίτσα, με εγώ αγνώσω ο πατέρας ο Μαλής. Ελάτε τώρα. Πώς κάνετε λάθος, πώς είναι τάρκ, πώς είναι πούτρα για να ναρκωτικά, κύριε, θα σπουδάσει χημεία και ξέρω. Τι λέτε τώρα, κύριε Τσάρκ. Γεια σας, συντρόφο! Ο Χάρης, ο αδερφός μου, Χάρη, κάτι συμβαίνει, τσέπρε του Γενάρη, βόητα. Δεν καταλαβαίνω τι λες. Α, πρέπει να πάω σε μια συγκέντρωση. Στην κατοικία των Μαριστών. Μου δίνεις σε παρακαλώ του Σακάκη. Ποιο Σακάκη? Του Σακάκη. Ποιο Σακάκη? Ω, αυτό που φοράς ανάποδα, αδερφέ. Πάντα τα πλέξε, αδερφέ μου, πάλι πήρε το δικό σου. Συγχωρείτε, είστε σίγουρο ότι αυτό το Σακάκη είναι δικό σου? Τι λέει το. Αλλήμον, ξέρετε, πολλέ φορέ τα μπερδεύουμε. Φοράει ο ένας τα καταλού, καταλάβει. Να σε κάνω, κύριε Κοπρίτη, πίσω σακάκι και βάζω τα πράγματα μέσα μου. Αλλή μόνο σου, κύριε Κοπρίτη, αλλή μόνο σου, λέει να μου σου πλήσω αυτή. Έβρος, έβρος, ναρκωτικά. Ο Λέιν παίρνει ναρκωτικά. Θα σε σκοτώσουμε, τα στοιχεία σου, ο πατρός. Αθανάση! Ποια Αθανάση! Διάκο! Σκασμός σε πάω μέσα τώρα. Δεν μπορείτε με την όπιστε. Γιατί? Θα σπίρει ανάποδα. Δεν έπρεπε να πει τίποτα. Παρακαλώ, κύριε Δρόμπα, δεν είναι και τόσο σοβαρή κατάσταση. Έκανε εκεί πέρα μια νεανική τρέλα το παιδί. Έτσι δεν είναι, αγαπητή κυρία. Ασφαλώς, το χέρι μας είναι στο κάτω-κάτω να μείνει μεταξύ μας. Εγώ πάντα σε αυτά την αποτέλεσμα. Ούτε εγώ βέβαια, αδερφός σας είναι επιτέλου. Επειδή έχω με πατέρες και οικογένεια, αλλά σε λίγο ξένα οφείλε τώρα. Ελάτε, ελάτε, κύριε Δρόμπα, μερικές φορές καλό και φρόνιμο είναι να κάνουμε για μερικά πράγματα και τα στραβά μάτια. Δώστε μου αυτά τα φακελάκια. Θα φροντίσω εγώ να εξαφανιστώ. Ούτε γάτα ούτε ζημιά. Σύμφωνοι. Σύμφωνοι, σύμφωνοι. Δεν σας άκουσα να συμφωνείτε. Σύμφωνοι. Σαν μου στο κούλουρο το στόμα. Σύμφωνοι, σύμφωνοι.
Σύζυγός σας. Σύμφωνο. Ωραία, όλα τακτοποιούνται λοιπόν μια χαρά. Εγώ πρέπει να πηγαίνω από μια βιαστική δουλειά. Την τσάντα που σας έδωσα πιστεύω να είναι καλά, φυλαγμένη. Την κάνετε? Όχι, να την κρατάτε αύριο μαζί σας. Στις 12 ακριβώς πετάμε για Παρίσι. Μα κάτι λέγατε για σουφλί και λυκόφωτο. Α, ναι, στο λυκόφωτο, σε ένα χωριό κοντά στον Έβρο, έξω από το σουφλί. Ιδρύεται μια πρότυπη μονάδα τυποποίηση στο ματοπεντέ για εξαγωγή. Σκεφτόμουν λοιπόν να στείλω εσάς στην υπηρεσία ασφαλείας. Αλλά μετά από όρημη σκέψη άλλαξα γνώμη. Λοιπόν, όπως είπα, μαύρο, για πολύ κύριε Τάμπα. Άνοιξε την πόρτα. Άκουσες. Το στόμα σου κλειστό. Σου φύγει το ματοπελτέ. Κάτσε. Σε κουρέσαι. Α, εδώ είσαι κυρά μου. Σας ορκίζουμε, δεν σας κατηγορούμε. Ενημέρωσε τον κύριο Καραφωτίνη για τα παραλίκια που σου είπανε για να κοιμούν. Ποιος σας είπε αυτά τα έσχη, κύριε Χατζηπερικλή. Ήρα! Εσύ δεν μου τα πες δρένα μου. Σου φύγει το ματοπελτές, ε. Συγγνώμη, Γιάννη, εγώ παλού τα άκουσα, που σου βολιά. Ψέματα! Είπα κι εγώ, μα είναι δυνατόν το πιτσάκι μου να το κάνει εμένα. Και με ποιον, με τον διευθυντή μου. Αυτά είναι για γέλια. Πήρε ένα καινούργιο στρίμα το μικρόφωνο πιο ενισχυμένο, ε. Κράτα λίγο του στενίσω. Πρόσεξε, εδώ έχει ένα κουμπάκι. Το πατάς τσακ, κλείνει. Τσακ, ανοίγει. Τώρα είναι ανοιχτό. Τι είπα την κουράβρα, τι είναι. Τι είπα την κουράβρα, κυρία ένα. Δεν μου κάνεις παιδί με αυτό. Α, τώρα που τα λείπει ο Ιορδάνης, θα έρχομαι, θα την αράζω εδώ στον καναπέ, έτσι, εδώ. Και θα ρίχνω από εδώ τα μηνύματα. Τι είπα, εγώ τσίτα σήμερα, εγώ το είπα. Μετά φινείς, κράτα το, ε. Κρατάω. Μάντια, αυτή είναι η προστική σου φορδεμάντια. Πού είναι ο Ντάνης, έφυγε. Έχει πάει να πέφτει στην άλλα μου, να την περάσει να πάρει την παλίτσα. Όλη η νύχτα πάρει, δεν έκλεισε μάτι. Δεν μου δίνετε και λίγο αυτό που είχε πάρει. Δεν θα ακούσε και τον παλιά που πρώτα πάρει ναρκωτικά μέσα στην τσέπη. Ευτυχώς που βγήκε εσύ έξω, πήρε την ευκαιρία πάνω. Ναι, και ποιο το όφελος, με κλείσανε φυλακή. Όχι. Ορίστε, ορίστε. Ωραία, άμα πρέπει να κλείσουμε μέσα, να βλέπεις. Δεν έχουμε κάτι χειροπιά τώρα που στη μούρη του. Δεν μου λες. Εσύ μετά που θα πας. Στη μητέρα μου, γιατί ρωτά. Ω, έτσι, περιμένω μια συντρόφιση. Εδώ μέσα. Εδώ μέσα. Τι συντρόφισε. Μια συντρόφιση είναι αυτή, φίλη είναι, επόμενα είναι. Φίλοι, μια κόμμα, αδελφέ μου, να σου πω κάτι. Πάω το λέτε να σου πω κάτι. Άντε πήγαινε, πήγαινε. Πάμε, κάτω, πάμε. Είμαστε στην ίδια. Το κάτω με το παλιάτρο από τον αρχιψεύταρο. Τι σημαίνει, κυρία Πίτσα μου. Χάλασε ο κόσμος, κυρία Ρένα μου, χάλασε. Γιατί είσαι παπατεώνες και γουρούνια. Αλήθεια, δεν ήξερα. Να μου το κάνει εμένα αυτό. Εμένα που θυσίασα τα πάντα για τη μόρη του. Μα χαίρο που μιλάτε, κυρία Πίτσα μου. Καραφωτίου. Κάπαρμα, κύριε Καραφωτίου, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Για μας είναι ευεργέτης. Ευεργέτης. Ε, βέβαια, ο άνθρωπος της ναρκωτικά βρήκε το πέρα μέσα και αξιοπρεπές του δεν έβγαλε δουλειά. Ναρκωτικά, τέλος πάντων. Αυτός τα είχε βάλει μέσα στην τσέπη του. Τι, μη μου πείτε. Για να μην βγάλει μιλιά, ο σύζυγός σας μας είδε εκείνο το βράδυ μαζί στο αυτοκίνητο. Εσύ ήσασταν μέσα εκείνο το αυτοκίνητο. Κυλίστηκα μαζί με στο βούρκο και τώρα με αφήνει μόνη στη λάσπη και την τροπή. Μην στεναχωριέσαι, θα γυρίσει. Αν δε που θα γυρίσει. Από το Παρίσι θα το σκάσει και τη Βραζιλία. Γιατί φοβάται. Έχουν γίνει πάρα πολλά. Έφτασε ο κόμπος στο χτένι. Είχαμε και εκείνη την ατύχεια με τον άντρα σας. Πολύ πάμε, κυρία Πίτσα. Αχ, και έκανα τόσα όνειρα. Και μου δίνε τόσες υποσχέσεις. Και τα είχα κανονίσει όλα τόσο ωραία. Τι κρίμα, κυρία Πίτσα μου. Επειδή λοιπόν να το κανάλι. Μάλιστα. Παρακάλεσα τη γυναίκα του διαχειριστή. Κυρία Πάρα, σας παρακαλώ. Πάρτε στο τηλέφωνο του Λιονάκη και πείτε το ότι φεύγω. Δεν αντέχατε να το πείτε εσείς ίδια, ε. Είμαι πάρα πολύ ευαίσθητη σε αυτά. Και φεύγω και πάω στην Air France. Όχι στην Ολυμπιακή. Όχι, εμένα μου είχε πει θα μου βάζει εισιτήριο με την Air France. Ε, βέβαια, για να μην σας δω μαζί. Αλλά δυστυχώς δεν υπήρχε και εισιτήριο για τον Λιονάκη. Και πια νομίζω το τηλέφωνο. Και πια. Τη γυναίκα του! Α, τότε! Ακούσε και να προτιμήσει να πάρει μαζί τη γυναίκα του. Είδατε τον κτίνος! Αλλά δεν θα τον άκουσα έτσι. Θα τον εκδικηθώ. Τα έχω φέρει όλα εδώ μαζί. Τι να πω. Τα πήρε ένα βράδυ από το σπίτι του για ώρα να έντζησε. Απαντάξε τον κύριο Ιωδάνη. Δεν είναι ερώ. Τι έφυγε καλώς. Θα γυρίσει. Ελάτε να δείτε. Οι λόγοι υπέρ της χούντας, κύριε Καραποτή. Εδώ έχω φωτογραφίες. Έχω φωτογραφίες. Α, έχω κι αυτό. Κλειδί. Απ' τη βαλίτσα με τα απόρριτα έγγραφα πρόλαβα και έβγαλα την κλειδί και κάτω ενδεκόμενο. Γιατί? Γιατί μέσα δεν έχει έγγραφα. Αλλά δολάρια. Δολάρια! Και κάτω από το βάτο διαμάντια. Ώστε γι' αυτό έδωσε την τσάντα στον Ιορδάνη, ε. Δηλαδή περάσει ο σύζυγός σας που είναι αστυνομικός χωρίς έλεγχο. Σούπερ τροκτικό και χούντα ο κύριος κυρία Ρέντα. Μας το έπαιζε σούπερ δημοκράτης. Και διαβάστε εδώ έναν από τους λόγους του να θαυμάσετε. Μα κι άλλο. Δεν ξέρω. Περάστε μέσα με ξεκουραστή. Περάστε τώρα να δεις.
Τι πώς από εδώ, κύριε Δρόμπα, πέρασα σας πάρα πολύ στο αεροδρόμιο. Περιμένετε εξωτικός. Μα νωρίστε να κάνουμε κύριε Κέρδη. Όχι, θα χάσουμε την πτήση, κύριε Δρόμπα. Περιμένω κόσμο, δεν πάρα παιδί μου, εσύ κανείς την αρέντα σας παρακαλώ. Τι είναι αυτό που κάνετε. Ένας λόγος. Λόγος. Ναι, για τα δικαιώματα της Ελληνίδας νοικοκυράς. Πολύ ενδιαφέρον λόγος. Ναι, έχει πάθος. Για δώστε να ρίξω μια μαρτυρία. Εμείς τώρα πετάμε σε λιγάκι, πάρ' το λίγο. Τι θα πάρεις εσύ. Και τι έχω στη σκουπίδια, να το πετάξει η Ρένα. Και γιατί να το πετάξει στη σκουπίδια. Στον κύριο Καραμπούκη. Παίζω κι εγώ. Ελάτε μαζί. Είναι δυνατό τώρα. Για να πέσουν τα παιδιά, ελάτε. Λοιπόν, εγώ πάω μέσα να ετοιμάσω τη βαλίτσα σου, λέει, και συναλλάξεις. Α, σας παρακαλώ, μην ξεχάσετε την τσάντα. Με την τσάντα με τα έγγραφα του κ. Λευτή. Είναι δυνατόν, και δικά τα έγγραφα. Και τάμε να σου φτιάξω ένα φραπεδάκι με γυριστό καλαμάκι. Καλώς ήρθες, όχι. Για γυριστό. Όχι, δεν θα πάρω καλύτερα. Ένα τρακουτάρι του γλυκού. Όχι. Ένα ζυγό του κουταλιού. Έχω τα μάσκηνο που κάνει καλό στην δυσκολιότητα. Θα το πάρετε εσείς, κύριε. Το πήρα και δεν μπορούσα να κρατήσω τον πόλεμο. Έχουμε δώσει, κυρία Μασκλώμη, για την πανέλα του ταδιού και για την κάλτσα του παιδιά μου. Τι να πλασιέ. Σα παρακαλώ, κύριε Δρόμπο, δεν είμαι πλασιέ. Μάλιστα, κυρία Μασκλώμη. Ούτε κυρία είμαι. Διατάξτε, σπίτι Μασκλώμη, τι σημαίνει. Έχω ραντεβού με τον αδερφό σα. Το χάρη, τι συνύπαρξη είναι αυτή μεταξύ ενό οργάνου και ενό συντρόφου. Δεν ήρθε για συνύπαρξη, αλλά για σύλληψη. Γιατί αν επιτρέπετε σήμερα δεν διώκεται καμία ιδεολογία. Διώκεται όμω τη ραδιοπειρατεία. Ραδιοπειρατεία! Πρώτη δεύτερη φωνή στα μέρα μα δεν πρόκειται. Που εκπέμπει από τη μέσα χωρί άδεια. Συχνότητα 93,6. Δηλαδή παράνομα. Θα το σκοτήσω, δεν θα το σκοτώσω, δεν υπάρχει περίπτωση. Χάρη! Πες ανέβη. Η αστυνομία σε γυρεύει. Είδαμε με συλλάβω, επιτέλους του τύπου. Έλα, δώρε πολλές επίκη του κόλου. Έλα. Κύριε το πειράτης, έχω πριν και τους εκείνοι δεν είχα γίνονται μέσα. Δεν πιστεύω να πήρα τίποτα κομπέντσα αυτά που λέγαμε. Και δημοκρατία δεν έχουμε κύριε. Ωραία, είσαι μια αυτός εκτός κύριε. Κύριε Δρόμπα. Σκασμός, τίτα σε μου κύριε Δάμα, να ξέρετε. Δεν θα αναδείξω του κόρπου, πρέπει να τιμωρθεί, πρέπει να συγκρίνει. Άρα, τι πίσω με συλλάβω. Εγώ. Δόξας ο Θεός. Ακολουθήστε με παρακαλώ. Μισό λεπτάκι, τα έρχομαι και έρχομαι. Μην φύγετε, έρχομαι. Ρε συντρόφισσα, συντρόφισσα, τι συνομιά είσαι, πάτσα ρε μουσίτσα. Κοίτα ρε φίλε, τι που την είχα, μισό λεπτάκι, τα άλλο χαμου και έρχομαι, με πάλι φυλακή κυρίες, η Ιορδάνη, πάω φυλακή Ιορδάνη, η πόρτα, πού είναι η πόρτα Ιορδάνη, έρχομαι. Μην το παρακολουθείτε, είναι βλαμμένος. Είδα τη σταυρό που κάνει, λες και κυπινέλο και ξυρίζουμε. Πάντως εγώ θα έλεγα στη δεσποινίδα υποστηνόμου να εξαπλήσει όλη την εμπειρία. Με συγχωρείτε, αλλά ξέρετε τι ακούστηκε πριν λίγο από αυτόν τον σταθμό. Τι. Το ηχογραφήσαμε πριν λίγο. Για ακούστε παρακαλώ. Κανα λόγο, στο άλλο του λεπτό θέλει να πάει. Έτσι, Μεγαλειότατε και εξωγότατε Γεώργιε Παπαδόπουλε, η Εθνοσωτήριος Επανάστασης της 21ης Απριλίου αποτελεί ιστορικό σταθμό της νεοτέρας ιστορίας μας και είναι ανάξιοι και ανθέληνες εκείνοι που πολεμούν. Εάν δεν κάνω λάθος, αυτή που ακούστηκε ήταν η φωνή σας, κύριε Δόκτωρ. Κύριε Διευθυντά, έχω ξεχάσει τα σαντικάρια στα ράτσα και μου άρεσε να πάρει ο ένας. Μην παριστάνετε τον τρελό. Ποιος είπε όλα αυτά τα παρανοϊκά που ακούσα. Σε γέλα κατά μορφό, μα γέλα κατά τα κατά. Ναι, μου του μάκα, γιατί καθόλου μου του μάκα, γιατί να μάκα. Σου του μάκα, γιατί να μάκα, ο κούτσι. Σας ρώτησα, κύριε Δρόμπα. Θέλω κάκα μου, ρε. Γιωργάνη, ελέξω γρήγορα. Θα μας πείτε επιτέλους ποιος. Λέγε του Σουλέω. Λέγε του Σουλέω. Ποιος κύριε Δρόμπα. Εσύ. Εγώ. Όχι ο άλλος. Και ποιος άλλος. Καραβωτήρου. Καραβωτήρου. Εγώ. Είπα εγώ όλες αυτές τις βλακίες. Μάλιστα. Μάλιστα. Όχι ψέματα, ψέματα. Όχι αλήθεια. Ενά και απόδειξη όλα αυτά. Είπα ο κύριος στην γέφυρα που κερδίζει. Εσύ το Παπαδόπουλος. Εγώ. Σε γέφυρα εγώ, ε. Εσύ το παζέ σου. Διάβασα. Με ζυνάδικα τη νύχτα. Τρίψε με, τρίψε με και χάπησε. Πάρε με από πίσω. Έπεσε κάτω, τι άλλο. Συντείτε γέρος τρεμουλιάρης, να μην γυρίσετε μακάρι. Σκέφτω τα καπρός την πλάδικα με τον παππούτι. Κάνει μουσικα, πάρε γρυκά. Ο εμπνευσμένος λόγος του κυρίου Καραφωτή.
φορτίου στα Αιγαίνια. Πάμε όλα τα κόρη περί συνωνυμία, για δείτε καλά. Όχι, φωτογραφία, κρατάτε να μυστήρι, έχετε και ένα κόκορα που γράφει μήκο σε πάνω. Μέσα σκοτροπή, θα βρείτε και χαλκευμένε κατηγορίε και φωτομοντά. Για τα οποία θα επιληφθεί η δικαιοσύνη μα επιστρέψει από το Παρίσι. Δώσε μου τώρα την τσάντα. Όχι, γιατί η τσάντα έχει πράγμα. Τι πράγμα. Πράγμα που σα λέει, ανοίξτε. Πώ να την ανοίξει, αφού το κλειδί το έχω εγώ. Έχω όμω ένα κέντρο. Εσά ποιο σα πω. Ένα πουλάκι, ανοίξτε. Σα απαγορεύω, περιέχει εθνικά μυστικά. Δεσπινή παστινών παρακαλώ να επέμβω. Ναι, για εσά και όταν πρέπει να είστε σίγουρο ότι θα επέμβω. Τι έχει μέσα τη τσάντα, κύριε Αρχιφύλακα. Παραγιά. Εικόνε. Απόρριτα έγγραφα. Απόρριτα δολάρια. Δολάρια. Δηλαδή παράγοντα το κύριο Αφραίου συναλλάγματο. Κοίτα και τον πάτο τη. Κανεί. Τι πατσίνα πάτω έκανε! Ωραία, διαμάντια, όλα αυτά θα βγαίνουν στο εξωτερικό δηλαδή. Δηλαδή απόκριο ελαφρέα εξαγωγή συναλλάγματο και πολιτήμων λίθων. Νομίζω πω και αυτή η σειρά μου επέμβω. Μισό λεπτάκι να σα εξηγήσω πρώτα. Έχετε την καλοσύνη να με ακολουθήσετε. Παρακαλώ μετά από εσά. Κύριε Μεσδάμ, ξέρετε, με έκαψε. Σε αυτόν τον τόπο δεν επιβιώνουν οι κλέφτε και οι απαταιώνε. Αλλά οι τίμοι και οι ειδικοί. Γι' αυτό στο κήπο του για να τρώω κομμή ψωριάτικο. Όσα τα χάνει κρεμαστή, τα χάνει αλεπούδε. Αστραπό ουρανό, καθαρέστε κοβάτι. Έχω βάλει τι μπαταρίε ανάποδα, ρε. Διαδρομείτε στον πρόχωρο. Δίκιο παιδί, έτσι. Γιορτάνη! Γιορτάνη, έλα εδώ! Με έκαψε οριστικά. Σιγά μη σιγκαεί. Πού τα βρήκε όλα αυτά. Έλα, έλα, πάμε στα σταγόνια. Πού τα βρήκε, πού τα ξέρει εσύ ρε, όλα αυτά. Μπορεί να πει να κάνει όλα αυτά. Τάνα! Εντάξει, θυμάστε τα, πήρα και το σκυρί να με χτυφάτε. Ε, παιδιά! Ε, παιδιά! Πού κρυφτήκατε, παιδιά! Ε, παιδιά! Αφήστε τα στέρα, παιδιά! Ρε παιδιά, με ξεχάσετε ρε παιδιά, ποιος θα με συλλάβει με ένα παιδιά, το τι κάνει να κάνω παιδιά, ρε παιδιά. Έλα Παναγία, με επιστράτηψε, έγινε. Γιορτάρι μου. Έλα Γιορτάρι, κάπου φέτη με γεννημένος καρατάς. Τρόλε είσαι γεννημένος, δεν ξέρω. Ήρθε η μάνα, είναι η γυναίκα του διευθυντή για τα κοινόπιθα και μου το τυπίζω με έφυγε μάλλον. Έστω, τροπή. Έλα το καλημένο του πιτσάκι. Δεν ξέρεις τι σου γίνεται. Σε μένα τα λέω. Ναι, πώς κάνεις και διασύρεις και κατηγορείς ένα αθώο πλάσμα, το ξέρεις ότι μου ρωτήσεις πάρει και θεός. Μα η μάρα. Και επειδή κάπου σε αρανεσάρα και η μάρα σου λέγεται γυναίκα πρέπει να την πιστεύεις. Μα μάρα πια. Μα αυτές τις φαντασιώσεις σου. Ό,τι δεν θα σε κερατώνει, ό,τι δεν θα το σκάει με άλλον, μισά πια. Μ' αρέσει την υποστηρίζει η Οργάνη. Τόση ώρα την παίρνω στο τηλέφωνο και δεν είναι σπίτι. Λέγε σπίτι γιατί είναι εδώ. Εδώ που. Μέσα στο δωμάτιο πλέκει. Πλέκει πίτσα. Ναι, έλα. Φτιάχνει ένα πουλόβερ γιατί είναι αδειά σου. Ναι, και επειδή θα βγάλει παραμαγούνε, το κάνει διπλόπαρο. Κάτσε να φωνάξει να δει. Κάτσε. Η Οργάνη το τηλέφωνο. Σήκωσε το αυτός είναι πόντιος και κάνει θεραπεία. Το ακουστικό ρε τον πω. Πού να τον βάλω. Να μας κάνει. Λιβρός, πως είπατε. Καλά θα του το πω, θα του το πω. Ευχαριστώ. Πιτσάκι μου! Εδώ είμαι, εδώ είμαι πίτσα μου. Είπα και εγώ το πιτσάκι. Μα είναι δυνατόν, πόσο κρίνος, κυρία πίτσα μου, άντα σε κάτι και πιστεύει. Άψε, πάψε, ο πάντα, τι μας πάει. Γιατί δεν τα λες με τη γυναίκα σου. Ναι, γιατί έτσι και φύγει το πιτσάκι σου, προβλέπω να πέσει το πιτσάκι σου, άντε πράγμα. Είπα και εγώ το πιτσάκι να μου το κάνει εμένα, αποκλείεται. Άκου να σου πω. Αν ξαναρχίσεις τις ζήλιες, χωρίζω. Όχι ρε πίτσα, όχι! Πάμε Γιορτάνη! Να πήγατε στην εξοχικό μας, στην κερατέα. Να γιορτάσουμε την προαγωγή του Γιαννάκη μου. Την πήρατε με το σπαθί σας, με το σπαθί του. Γιορτάνη, προηγουμένως στο τηλέφωνο ήθελα να σου πούνε ότι πήρες και εσύ προαγωγή. Εγώ. Συγχαρητήρια κύριε Γιορτάνη. Ευκαιρία να βραστείτε εσείς εξοχικό στην κερατέα. Τι σαν να σε πάρει κερατέα. Είμαι φρέ Γιορτάνη. Ζούρτα φέρτα διευθυντής εδώ μέσα. Τα κατάφερες παγάσι. Άντε, και θα είμαστε γείτονες στην κερατέα. Κερατούκι. Άντε να φύγει από εδώ. Ω, δεν θα είμαι καλά. Ρένα, Ρένα. Τι είναι η Ιορδάνη. Πού ήσουν χθες το βράδυ. Χθες το βράδυ. Ναι. Εδώ ήμουν η Ιορδάνη. Δεν πήγες εκείνη την επίδειξη μόνας μου λέει. Μαζί δεν φάγαμε και με το παστίτσιο βράδυ. Καλώς σας πρόσαμε και μετά... Άντε, μετά δεν ξέρω που το προβλήκα. Προχθές το βράδυ. Εδώ ήμουν και προχθές η Ιορδάνη. Τότε πώς πήρα εγώ πράγμα. Αλήθεια, δόξα τω Θεώ. Είδες ρε να υπάρχει και Θεός ρε, έσπασε η κίνια. Έσπασε, έσπασε, έσπασε. Αυτό είναι αδικία.
Πότε είναι, ο καιρός περνά. Αύριο τα παιδιά μου τι θα λένε. Εσείς ο ιδεολόγος Τρόμας. Ο ιδεολόγος Τρόμας θα λένε. Λέγε ό,τι θέλεις, Ιορδάνη, λέγε ό,τι θέλεις. Εγώ μια μέρα θα σου σκοτώ, θα δεις. Ιορδάνη, άμα σου φέρω το σφυρί στο κεφάλι να πάω από εκεί. Έλα τώρα, το τυχάνι, τι το θες, φυλακιά, παίξε ρακέτες. Με να βάλω δύο τριγόνια. Πού τα πας για να με κεράσει. Θα σε πάρω το χέρι και θα κάνουμε μια σοσιαλιστική βόλτα στη θάλασσα. Ύστερα. Θα κάνουμε μια μικροαστική βαρκάδα παρέα με τους ασφαλιστικούς κλάδους. Ύστερα. Θα σε πάρω και θα πάμε στην πιο κεφαλαιοκρατική ψαροταβέρνα να φάμε το πιο καπιταλιστικό φαγητό. Ποιο? Μπακαλιάρο σκορδαλιά. Μπακαλιάρο σκορδαλιά.